Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ξαναπαίρνω το λόγο σήμερα, διότι όντως έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση για τη ρύθμιση αυτή η οποία υπάρχει στο πολυνομοσχέδιο, το άρθρο 15. Τι κάνει το άρθρο 15? Εξειδικεύει ένα στοιχείο του νόμου 4336, μια ρύθμιση που αποτέλεσε κεντρικό στοιχείο της συμφωνίας με τους δανειστές. Τι έλεγε αυτή η ρύθμιση? Ότι ήρθε η ώρα να υλοποιηθεί η πρόβλεψη που υπήρχε ήδη από το 2013 για την τιμολόγηση των off-patent και κατά συνέπεια των γενοσύμων. Είναι λάθος η προσέγγιση που λέει ότι με την παρέμβαση αυτή πλήττονται μόνο τα γενώσιμα. Πλήττονται και τα off-patent που αφορούν και τις πολυεθνικές. Και όχι μόνο την εγχώρια βιομηχανία. Τι έλεγε λοιπόν αυτή η ρύθμιση? Ότι υλοποιείται η ψηφισμένη διάταξη του 42-13 του 2013, έροντας ένα προστατευτικό φραγμό που είχε μπει τότε, ότι αυτή η διάταξη δεν αφορά τα πριν από το 2012 τιμολογημένα φάρμακα, εγκεκριμένα φάρμακα. Αυτή ήταν η απέτηση των δανειστών. Και όντως οι δανειστές συνεχίζουν να πιέζουν σε μια πολιτική μείωσης τιμών, ανασκεύασμα, η οποία κατά την άποψή μας είναι αδιέξοδη. Και η οποία έχει οδηγήσει, ενώ μειώθηκε 54% η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη, έχει οδηγήσει μόνο σε 5% μείωση των σκευασμάτων που κυκλοφορούν και σε καμία μείωση του όγκου των συνταγών. Έχει οδηγήσει την ίδια περίοδο στην μετακύληση του κόστους ενός μεγάλου μέρους του κόστους στους πολίτες, την ώρα δηλαδή που η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη μειωνόταν δραστικά και σωστά κατά την άποψή μας, οι πολίτες δεν είχαν καμία ανακούφιση, ίσα ίσα αυξήθηκε το ποσοστό συμμετοχής τους και ως ποσοστό και ως απόλυτο αριθμό ανασκεύασμα φαρμακευτικό. Και βεβαίως δεν υπήρξε αυξημένη διείσδυση γενοσύμων που υποτίθεται ότι ήταν ο στόχος της πολιτικής φαρμάκου κεντρικά. Αυτή τη στιγμή τα παραγόμενα φάρμακα στη χώρα είναι το 13,5% της αγοράς, τα συσκευαζόμενα είναι το 12% και τα εισαγόμενα είναι το 75%. Αυτή είναι η εικόνα. Είναι λοιπόν μια αδιέξοδη φαρμακευτική πολιτική. Γιατί εδώ η αίσθηση είναι ότι είχαμε μια εξαιρετική φαρμακευτική πολιτική, την οποία έρχεται να ακυρώσει και να ανατρέψει η ρύθμιση αυτή του νομοσχεδίου. Πού στηρίζεται η επιμονή της Τρόικας αυτό? Στηρίζεται, αγαπητοί συνάδελφοι, στο ότι αυτό το σύστημα είχε στρεβλώσεις. Έχουμε υψηλότατο επίπεδο τιμής γενοσύμων, ίσως από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Έχουμε τιμές γενοσύμων ακριβότερες από off-patent και έχουμε επίσης πώληση γενοσύμων ακριβότερα στη χώρα μας από ό,τι σε άλλες χώρες όπου υπάρχουν εξαγωγές. Υπάρχουν στρεβλώσεις λοιπόν. Και εκεί πατάει, αγαπητοί συνάδελφοι, η επιμονή της Τρόικας. Είπε ο κύριος Σαλμάς ότι γιατί επιμένουν τόσο αφού ο δημοσιονομικός στόχος έχει πιαστεί. Όντως, το να έχει κλειστό προϋπολογισμό διασφαλίζει ότι δεν θα πληρωθούν πάνω από το 1,945 δις. Όμως, ο στόχος δεν είναι να έχουμε μια ανεξέλεκτη δαπάνη η οποία θα κόβεται σε αυτό το όριο. Ο στόχος είναι κάποια στιγμή
να εξορθολογιστεί όλο το σύστημα και να μην χρειάζεται να υπάρχει clawback και rebate, το οποίο είναι άδικο σύστημα, είναι οριζόντιο και κατά την άποψή μας, όσο συντηρείται και διατηρείται, μειώνει τις δυνατότητες της εγχώριας βιομηχανίας να το απορροφήσει. Έχουν πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα οι πολυεθνικές, ακόμα και να χάνουν στη χώρα μας, αλλά να κρατούν τιμές οι οποίες τις καθιστούν ανταγωνιστικές σε άλλες αγορές. Το πρόβλημα λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ότι πληρώνουμε στην ουσία το πάρτι της δεκαετίας του 2000. Αυτό είναι η πολιτική ουσία του θέματος. Και αυτό το πάρτι στο χώρο του φαρμάκου έχει πολιτικό ονοματεπώνυμο. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά πότε έγινε η έκρηξη της δαπάνης, πότε υπερδιπλασιάστηκε και έφτασε τα 5,3 δισεκατομμύρια. Πώς τιμολογούνταν τα φάρμακα, με ποιες αδιαφανείς διαδικασίες στο Υπουργείο Εμπορίου, χωρίς ελεγκτικούς μηχανισμούς, σε πλήρη συγκάλυψη πολιτική αυτού του πάρτι. Αυτό πληρώνουμε τώρα. Και αυτή την αναξιοπιστία της χώρας μας πληρώνουμε στην Ευρώπη και ήρθαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις και κατά την άποψή μας κακοποίησαν και την έννοια του γενοσύμου, γιατί το χρησιμοποίησαν ως εργαλείο περικοπών και εφαρμογής πολιτικής λιτότητας στον χώρο της υγείας. Τι πρέπει να κάνουμε? Κατά την άποψή μας, να κάνουμε ό,τι μπορούμε στο επίπεδο της διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς για να διατηρήσουμε ένα κρίσιμο προστατευτικό φραγμό που υπάρχει σήμερα. Αναφέρθηκα και χθες αυτόν. Αυτός αφορά τα 2/3 των γενοσύμων και το 50% των off-patent, τα οποία όσο παραμένει αυτός ο κόφτης δεν επηρεάζονται από την τιμολόγηση, από την αλλαγή αυτής του νόμου. Επειδή όμως το πεδίο των τιμών δεν είναι προνομιακό για να δώσουμε τη μάχη, κατά την άποψή μας πρέπει να δοθεί η μάχη στο αναπτυξιακό σχέδιο της εθνικής, της ελληνικής, της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας. Να στηρίξουμε με κίνητρα αναπτυξιακά την καινοτομία, να στηρίξουμε την επένδυση στην έρευνα, τη διείσδυση σε ξένες αγορές, τη διευκόλυνση διακρατικών συμφωνιών και εμπορικών συμφωνιών με άλλες χώρες, και υπάρχουν τέτοιες προσκλήσεις. Έτσι νομίζουμε ότι μπορεί να καταστεί βιώσιμη η ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Και όχι μόνο με την επικέντρωση στο πεδίο των τιμών. Και βεβαίως μέσα από μια σοβαρή παρέμβαση για να αυξήσουμε την αξιοπιστία του ποιοτικού γενοσύμου φαρμάκου που παράγεται στη χώρα. Και εδώ έχουν ευθύνη και η ιατρική κοινότητα. Επίσης, να ενισχύσουμε την αξιοπιστία των φαρμάκων με την αναβάθμιση των ελεγκτικών μηχανισμών όπως το ΕΟΦ. Να δημιουργήσουμε στη χώρα ένα σοβαρό σύστημα αξιολόγησης του φαρμάκου και της τεχνολογίας και άρα των φαρμάκων και των υπηρεσιών, των ιατροτεχνολογικών υπηρεσιών τις οποίες εισάγουμε στη χώρα μας και τιμολογούμε και εγκρίνουμε. Να υπάρξει μια σοβαρή επιτροπή διαπραγμάτευσης, η οποία δεν υπήρξε ποτέ, και ο μεγάλος αγοραστής, ο ΕΟΠΗ, δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει την μονοψωνιακή του θέση στην αγορά και να πετύχει καλύτερες τιμές στα ακριβά καινοτόμα φάρμακα τα οποία εισάγονται αυτή την περίοδο, και μέσα στην κρίση και μέσα στην περίοδο της μείωσης της δαπάνης τα ΦΙΚ, τα φάρμακα υψηλού κόστους, από 423 εκατομμύρια πήγαν στα 726. Να δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο και αναβαθμισμένο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, το οποίο θα παρεμβαίνει στη ζήτηση, στην προκλητή ζήτηση, εκεί που παράγεται κόστος, και όχι στην ώρα της αποζημίωσης, όπου θα ερχόμαστε με οριζόντιες παρεμβάσεις να παίρνουμε πίσω από τα χρωστούμενα. Να υπάρξει βεβαίως και ένα σύστημα οργανωμένων πρωτοβάθμιας φροντίδας, με οικογενειακούς γιατρούς,
που δεν θα είναι απλώς συνταγογράφοι, αλλά θα έχουν την συνολική φροντίδα της ευθύνης και της διαχείρισης των προβλημάτων του ασθενή. Άλλη λοιπόν δημόσια φαρμακευτική πολιτική χρειάζεται, με μητρό ασθενών, με ρέτζιστρις, με αναβάθμιση όλων αυτών των υπηρεσιών. Αυτά είναι τα διαρθρωτικά μέτρα τα οποία χρειάζονται και τα οποία δεν έγιναν την προηγούμενη μνημονιακή περίοδο. Και άρα λοιπόν το ερώτημα είναι ποιος έχει την αξιοπιστία να προχωρήσει αυτές τις αλλαγές για να όντως να αξιοποιήσουμε το συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει η χώρα στον χώρο του φαρμάκου, γιατί υπάρχει συγκριτικό πλεονέκτημα και πρέπει να στηριχτεί. Υπάρχει και παραγωγική βάση και καινοτομία και έρευνα και ανθρώπινο δυναμικό εξειδικευμένο και πρέπει να στηριχθεί αυτό το πράγμα, αλλά μέσα από μια τέτοια συνολική παρέμβαση. Αυτή είναι η άποψή μας και πιστεύουμε ότι με μια συστράτευση των υγιών δυνάμεων που έχει το υγειονομικό σύστημα, με καθαρές σχέσεις και εξηγήσεις, με ανοιχτά χαρτιά, μπορούμε να προχωρήσουμε στην επόμενη περίοδο καθιστώντας διαχειρίσιμη τη μείωση των τιμών η οποία θα προκύψει από αυτή τη ρύθμιση. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Λοβέρδο, για ποιο πράγμα? Ναι, έχετε το λόγο για 2 λεπτά. Αρκετά από αυτά που είπε ο κύριος Υπουργός με βρίσκουν σύμφωνο. Και θέλω να του πω ότι σε οτιδήποτε στη βάση της δικής του αγόρευσης και των εισηγήσεών του φέρει στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων θα είμαστε αρρωγοί στο πλαίσιο που ανέφερε. Ωστόσο υπάρχει, κύριε Πρόεδρε, ένα θέμα. Ήρθε το σχέδιο νόμου στην Επιτροπή, προστέθηκε διάταξη που αφορά τα γενώσιμα, υπήρξαν εχθές εδώ οι συζητήσεις με τους φορείς. Ήρθε το βράδυ χθες ο κύριος Υπουργός, είπε ότι ορισμένες ενστάσεις είναι σωστές και καταθέτει τροπολογία. Η τροπολογία ήταν, με άλλα λόγια, ακριβώς η ίδια η ρύθμιση που είχε έρθει το πρωί. Έφερε δηλαδή μια τροπολογία η οποία άλλαζε τις διατυπώσεις, αλλά το νόημα παρέμενε το ίδιο. Τα είπαμε αυτά και θεωρήσαμε και εμείς, αλλά και πολλοί βουλευτές και της πλειοψηφίας, ότι έχει γίνει κάποιο λάθος και θα το διορθώσει. Αντί απόψε να γίνει μια αναφορά πάνω σε αυτό, ο Υπουργός έκανε την αγόρευση του δικαίωμά του. Ωστόσο και δικαίωμά μας είναι να ζητήσουμε διευκρινήσεις. Πρώτον, κύριε Υπουργέ, αυτό που είπατε χθες το βράδυ δεν πέρασε στο σχέδιο νόμου. Δεν πέρασε. Δείτε τη διάταξη. Εκτός αν κάτι εγώ έχω μπροστά μου λάθος. Οι τιμές των γενωσίμων φαρμάκων, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έγκρισής τους, μειώνονται στο 32,5% της τιμής των αντιστοίχων πρωτοτύπων, να πέρασε, όπως αυτά ορίζονται πιο πάνω, και όχι το 65. Και όχι το 65. Ναι. Έλεγα λοιπόν και χθες και σήμερα ότι όταν λέτε, ναι, το διορθώνω, το διορθώνω, πέρασε, ναι. Πέρασε, ναι, το διορθώνω. Έλεγε η διατύπωση η πρώτη, κύριε Υπουργέ, 65% στην τιμή των off-pat. Λέτε τώρα 32,5 στην τιμή των πρωτοτύπων. Το ίδιο είναι. Πρέπει να γίνει μια πολύ καθαρή από την πλευρά σας εξήγηση εδώ, διότι θα κριθεί από αυτά που θα πείτε το τι ακριβώς θα κάνουν και οι βουλευτές των κομμάτων. Η δική μας νόμη είναι ότι είναι λάθος η λέξη. Και όπως έλεγα το πρωί μιλώντας επί του θέματος, υπάρχει ένα όριο, κύριε Υπουργέ. Υπάρχει ένα όριο σε ό,τι αφορά την τιμολόγηση. Σας λέει και η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής ότι έχετε τη διακριτική ευκαιρία της τιμολόγησης, αρκεί να μην παραβιάζετε 3 κανόνες. Και εν τελευταία αναλύση, η δική σας η παρέμβαση, η τιμολόγηση των φαρμάκων, πάβει να είναι απολύτως τη διακριτική σας ευκαιρία, στο μέτρο που παραβιάζετε τον κανόνα κόστος παραγωγής και τιμή πώλησης που να αφήνει περιθώριο ενός μικρού κέρδους έστω. Να απαντήσει τώρα ο Υπουργός, κύριε. Εάν δεν υπηρετείτε αυτό το στόχο, πρώτον, επειδή διαβάστε λίγο τη διεύθυνση επιστημονικών μελετών, υπάρχει και σταθερή νομολογία από αυτό. Κινδυνεύετε να φέρετε μια ρύθμιση που με την πλειοψηφία την περάσετε, να δημιουργήσετε προβλήματα και να χάσετε και τη ρύθμιση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Να το προσέξετε. Ευχαριστούμε, κύριε Λοβέρδο. Κύριε Υπουργέ.
Έχετε το λόγο. Όντως, παρέλειψα να απαντήσω σε αυτό που θέσατε και στην σημερινή σας ομιλία, κύριε Λοβέρδο. Νομίζω ότι είναι απολύτως σαφές. Η αρχική διάταξη, η δεύτερη παράγραφος, έλεγε ότι οι τιμές των γενοσύμων, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έγκρισής τους, μειώνονται στο 32,5% της τιμής των αντίστοιχων πρωτοτύπων, όπως αυτά ορίζονται πιο πάνω. Τι ορίζεται πιο πάνω? Πώς τιμολογούνται τα off-patent, αυτά που χάνουν την πατέντα τους. Ωραία. Υπήρχε λοιπόν η πιθανότητα να παρανοηθεί αυτό, και αυτό αναδείχθηκε από την πλευρά της βιομηχανίας, που έλεγε ότι υπάρχει πιθανότητα να παρανοηθεί και να θεωρηθεί ότι το 32,5% αφορά το 50% της άνω παραγράφου. Γιατί αυτό περιγράφει πάνω παράγραφος, ότι τα off-patent θα τιμολογούνται στο 50% του πρωτοτύπου. Και άρα δηλαδή να είναι το 16,25% του on-patent. Γι' αυτό λοιπόν θεωρήσαμε σκόπιμο να επαναφέρουμε την ορθή αναλογία, και ξέρετε πάρα πολύ καλά από το νόμο 42-13 του 13, που αναφέρεται ρητά ότι το γενώσιμο είναι παρακολούθημα της τιμής του off-patent, είναι το 65% της τιμής του off-patent, και αυτό είναι το νόημα του να μπει σε αυτή τη διάταξη αυτό το πράγμα. Που σημαίνει δηλαδή ότι αν τα off-patent πέφτουν κάτω από το 50% όπως ρυθμίζει η συμφωνία, με τις τρεις χαμηλότερες τιμές των off-patent, αντίστοιχα θα μειώνεται και η τιμή των γενοσύμων. Διότι αλλιώς, αν δεν το κάναμε αυτό, θα υπήρχε το εξής παράδοξο. Να μειώνονται τα off-patent μειωνόμενες οι τρεις χαμηλότερες τιμές και τα γενώσιμα να παραμένουν σταθερά, διότι θα αναφέρονταν μόνο στο πρωτότυπο. Καταλαβαίνετε τη διαφορά? Αυτή είναι όλη η ουσία. Η λογική λοιπόν αυτό επιτάσσει. Γι' αυτό βγήκαν και αυτοί οι συντελεστές. Για να υπάρχει ακριβώς μία αντιστοίχηση της τιμής των γενοσύμων με τα off-patent και να μην υπάρξει αυτή η στρέβλωση που υπάρχει σήμερα. Υπάρχουν πραζόλες που έχουν το γενώσιμό τους είναι ακριβότερο από το off-patent. Αυτό είναι στρέβλωση, κύριε Λοβέρδο, και δυστυχώς σε αυτό το επίπεδο δεν μπορούμε να έχουμε αξιόπιστη διαπραγμάτευση μέσα στην Ευρώπη. Επιτρέψτε μου να πω και δύο λόγια για το θέμα που θέσατε όσον αφορά την αντισυνταγματικότητα. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, νομίζω, και η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής. Ωραία. Προσέξτε. Είπα, από τη ρύθμιση αυτή και στο βαθμό που διατηρείται ο προστατευτικός φραγμός του 12 κάθετος 7,8, προστατεύονται τα 2/3 των γενοσύμων και το 50% των off-patent. Άρα άμεσα δεν προκύπτει καμία δραματική μείωση τιμών. Θα το δούμε αυτό, άλλωστε πιστεύω, και στο δελτίο τιμών, το οποίο θα εκδοθεί σύντομα. Και όντως έχει δίκιο ο κύριος Σαλμάς που είπε ότι καθυστέρησε να βγει. Υπήρχε η γενικότερη δυσκολία της φετινής χρονιάς. Υπήρχε η διαπραγμάτευση, η εξελίξη του καλοκαιριού, ενώ ήταν να βγει στις αρχές του καλοκαιριού, με όλη αυτή την, ας πούμε, έτσι, ρευστότητα, έχει μετατεθεί. Θα βγει. Εμείς θα επιμείνουμε σε αυτό και θα ζητούμε και από τη βιομηχανία να μας φέρει σοβαρές μελέτες που να αποδεικνύουν αυτό το οποίο βάζει ως κίνδυνο η Επιτροπή της Βουλής. Δηλαδή, το να μην υπάρχει επιχειρηματικό κέρδος στη λειτουργία μιας επιχείρησης. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε ότι η πολιτική απάντηση σε όλο αυτό το σύστημα είναι όλο αυτό το πλέγμα των μέτρων, το οποίο ανέφερα προηγουμένως.